Ο Δήμαρχο Φεστού ενημερώθηκε χθε το απόγευμα από την αστυνομία από σε βάρο του εκρεμή ένταλμα σύλληψη. Ετία λήξη πρόθεσμε οφειλέ ύψου 630.000 ευρώ τη αναπτυξιακή πιτσιδίων Ματάλων, όπου ανέλαβε πρόεδρο από τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Γιώργο Αρμουτάκη παρουσιάστηκε, όπω προβλέπει ο νόμο, ενώπιον του Ισαγγελέα Ηρακλείου και αφέθηκε ελεύθερο για να δικαστεί για την υπόθεση στι 15 Οκτωβρίου. Oh τις εισπράξεις που έκανε η εταιρεία από τη διαχείριση των παραλιών ματάλων, κομμού και κόκκινη σάμου. Και τα οποία δεν αποδιδόταν στο δημόσιο. Όπω τόνισε ο Δήμαρχο έξω από τα δικαστήρια, τα χρέη δεν αφορούν τη δική του δημοτική περίοδο, αλλά τα βρήκε από τι προηγούμενε δημοτικέ αρχέ. Προσέθεσε πω μετά και από αυτήν την εξέλιξη, η παράταξη του δικαιώνεται για το διαχειριστικό έλεγχο που έχει ήδη διατάξει, με το πόρισμα σχεδόν να είναι έτοιμο, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνε και ο Δήμο να λειτουργήσει με διαφάνεια όπω έχει αποφασιστεί. Τι βρήκαμε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ο Δήμος να πάρει το δρόμο που πρέπει και όχι αυτή τη στιγμή να βρισκόμαστε χωρίς να έχουμε ένα προϋπολογισμό. Από την πλευρά τη, η πρώην Δημάρχος Φεστού Μαρία Πετρακογιόργη δηλώνει πω οι οφειλέ είναι από τη χρονική περίοδο 1999 μέχρι το 2012 και είναι βεβαιωμένε στην εφορία από την κτιματική υπηρεσία του Δημοσίου. Όπω συμπληρώνει, επί δημαρχία τη έγιναν ενέργειε που γνωρίζει η νέα Δημοτική Αρχή, στην οποία εξηγήθηκε πώ έχουν δημιουργηθεί αλλά και πώ πρέπει να αντιμετωπιστούν. Κινήσαμε κάποιε διαδικασίε για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματο. Ε, τα βάλαμε τα ζητούμενα αυτά και μέσα στον προπολογισμό τη εταιρεία, ούτω ώστε να ε, μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Περιφερειάρχης και δήμαρχοι δηλώνουν αλληλέγγυα και αναφέρουν πω το θέμα θα συζητηθεί και στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων. Πρέπει να το συζητήσουμε μαζί με τον Δήμαρχο και εμεί θα συμπαρασταθούμε στον αγώνα τον οποίο θα κάνει. Θα σταθούμε συμπαραστάτε στον Γιώργο Τον Αρμουτάκη, ο οποίο προσπαθεί μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Ατυχή επιλογή του χρόνου. Ατυχή σύγκυψη. Υπερβολή χωρί λόγο, ιδίω για το ότι πρόκειται για παλιά χρέη. Σύμφωνα με τον Γιώργο Αρμουτάκη οι οφειλές από τις πράξεις που έκανε η εταιρεία από διαχείριση παραλίων και δεν αποδίδονταν στο δημόσιο θα μπουν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και η εταιρεία σιγά σιγά θα καθαρίσει ενώ θα αποδοθούν οι ευθύνε σε όσους ανήκουν.